Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα, φίλες και φίλοι, καλημέρα. Παραμονή της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821, που φέτος συμπληρώνονται 200 χρόνια, 2 αιώνες από την Επανάσταση της Ελευθερίας. Και έτσι θα ξεκινήσουμε σήμερα την εκπομπή. Καλημερίζουμε τον Αντιδήμαρχο Ξάνθης, τον κύριο Μανώλη Φανουράκη. Καλημέρα, κύριε Φανουράκη. Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Και ο Δήμος της Ξάνθης, κάτω από αυτές τις πολύ ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν σε όλη τη χώρα εξαιτίας της πανδημίας, τιμά τον αγώνα των Ελλήνων για την ελευθερία. Έχετε ήδη προγραμματίσει μία σειρά από δράσεις και ενέργειες, κύριε Φανουράκη. Θα μας ενημερώσετε για τον τρόπο με τον οποίο η πόλη της Ξάνθης τιμά την Επανάσταση. Εντάξει, κοιτάξτε να δείτε, είναι μια ιδιαίτερη γιορτή, είναι κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες. Βέβαια και το μήνυμα του Πρωθυπουργού, αλλά και όλης της πολιτείας, ότι κάτω από αυτές τις δύσκολες συνθήκες της κορύφωσης, ας το πούμε, του τρίτου κύματος της πανδημίας σε όλη τη χώρα, των πολλών και περιοριστικών μέτρων που υπάρχουν, διαφοροποιείται τελείως το πρόγραμμα της εορτής, της αυτής της μεγάλης γιορτής. Το έχουμε δει και με αποφάσεις που έχουν βγει, άλλη απόφαση βγήκε την Παρασκευή, διορθωτική απόφαση βγήκε χθες ουσιαστικά για τον εορτασμό και την κατάδυση των στεφάνων, έτσι, που επιμελείται η Περιφερειακή Διεύθυνση Ξάνθης. Πολύ περιορισμένος ο αριθμός αυτή. Βέβαια, τα 200 χρόνια Ολλανδικής Επανάστασης δεν θα τα γιορτάσουμε μόνο στις 25 Μαρτίου. Η χρονιά 2021 είναι μια χρονιά η οποία θα γιορταστεί αυτή η απελευθέρωση, τα 200 χρόνια μετά την Ελληνική Επανάσταση, οπότε καταλαβαίνετε ότι πολλές δράσεις, πολλά γεγονότα θα λάβουν πέραν και θα υλοποιηθούν και όλη αυτή τη χρονιά, όλο το 2021, απελευθερωμένη θα λέγα εγώ από την πανδημία, από τον ιό, με πιο ελεύθερες προσβάσεις σε πολλούς ανθρώπους. Ο κεντρικός σχεδιασμός ήταν ουσιαστικά οι περισσότερες και μεγαλύτερες εκδηλώσεις να γίνουν στην πρωτεύουσα με πολύ αυστηρά μέτρα. Από εκεί πέρα η κάθε πόλη θα γιορτάσει με το δικό της τρόπο. Ο Δήμος Ξάνθης επέλεξε διακριτικά και μετά από απόφαση και της χθες της Οικονομικής Επιτροπής θα συμμεστοληθεί ουσιαστικά το Δημαρχείο σήμερα το μεσημέρι, όπου από τη μία από την πλευρά θα είναι ο πίνακας η Ελλάς ευγνωμονούσα του Θόδωρου Βριζάκη και από την άλλη πλευρά θα είναι μια μεγάλη σημαία και ταυτόχρονα για τρεις μέρες, σήμερα, αύριο και μεθαύριο, το ρολόι της πλατείας το βράδυ θα φωταγωγηθεί με τα χρώματα της ελληνικής σημαίας, το μπλε και το άσπρο δηλαδή. Από σήμερα το βράδυ μέχρι και την Παρασκευή το βράδυ. Είναι μια απλή και λιτή τιμή και της μεγάλης αυτής της γιορτής. Σήμερα το μεσημέρι θα αποφασιστεί αν θα υπάρξει και μουσική στα ηχεία του Δήμου Ξάνθης, στον εμπορικό ιστό κατά την αυριανή ημέρα και από σήμερα το απόγευμα μέχρι και την Παρασκευή. Αλλά θα αποφασιστεί σήμερα μετά από συνεννόηση και με την Αστυνομική Διεύθυνση Ξάνθης. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι έχουμε μπροστά αρκετό καιρό, αρκετό χρόνο, ώστε να αποδώσουμε τη τιμή που πρέπει να αποδώσουμε και σαν πόλη και σαν πολίτες, απελευθερωμένοι από όλη αυτή την δύσκολη διαδικασία που έχουν υποστεί όλοι εδώ και ένα χρόνο περίπου, και κάτω από πιο ασφαλές συνθήκες και ουσιαστικά να δώσουμε την τιμή που πρέπει να αποδώσουμε στους ήρωες, αλλά και να μεταφέρουμε και να μεταδώσουμε και τα μηνύματα που πρέπει να μεταδοθούν την τόσο συμβολική χρονιά και ημέρα που ξημερώνει. Άρα λοιπόν το μήνυμα το στέλνει ο Δήμος της Ξάνθης, το στέλνουν οι Δήμοι σε όλη τη χώρα, διότι όπως εξήγησε ο κ. Φανουράκης, αντιδήμαρχε, είναι πολύ αυστηρό το πλαίσιο. Και υπό το φόβο της προσέλευσης κόσμου έχουμε και νέα
νέες νομοθετικές ρυθμίσεις, έτσι. Οι οποίες στόχο έχουν να περιορίσουν την κυκλοφορία του κόσμου. Και την κινητικότητα και την κυκλοφορία. Είμαστε στην τελική ευθεία. Είναι ορατό το τέλος, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός. Ορατό το τέλος από την απελευθέρωση της πανδημίας, εννοείται. Έτσι ακριβώς. Για να δούμε. Και θεωρώ ότι όλοι με σύνεση και προσοχή, με την ατομική ευθύνη να κυριαρχεί πρωτίστως σε όλους, ατομικά και συλλογικά όπου αυτό απαιτείται, θεωρώ ότι είμαστε πολύ κοντά ώστε να γιορταστεί αυτή η επέτειο με τις τιμές και την δέουσα σημασία που πρέπει να δοξαστεί αυτή η μεγάλη επέτειο. Βέβαια, από εκεί και πέρα, οι τυπικές διαδικασίες θα συνεχιστούν, ο εορτασμός θα γίνει έτσι όπως πρέπει να γίνει, με την κάτω από τη σκέπη της περιφέρειας, θα γίνει η κατάσταση αφάνων με πολύ αυστηρό πρωτόκολλο, οι δοξολογίες, οι εκκλησίες έχουν, οι Μητροπολιτικοί Ναοί έχουν ανοίξει για αυτή τη μεγάλη γιορτή και για την Κυριακή που έρχεται. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα γίνει αυτό που πρέπει να γίνει, αλλά από εκεί και πέρα το 2021 είναι μια χρονιά γεμάτη εκδηλώσεις, θα ήθελα εγώ να πιστεύω, από το αρχές καλοκαιριού και μετά. Και θεωρώ ότι θα αποδοθεί η τιμή που πρέπει να αποδοθεί σε όλη αυτή τη μεγάλη γιορτή, γιατί γιορτάζει η Ελλάδα, γιορτάζει ο Ελληνισμός και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Και ένα μήνυμα το οποίο στέλνει σε όλο τον πλανήτη. Προσέξτε, μέσα σε καιρό πανδημίας η Ελλάδα στέλνει αυτό το μήνυμα της ελευθερίας παντού, απ' άκρη σ' άκρη στον πλανήτη. Έτσι. Γιατί έχουμε και τον απόδημο ελληνισμό μας παντού. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Είναι απίστευτη δύναμη της Ελλάδας. Έτσι ακριβώς. Άρα λοιπόν, κρατάμε αυτό που λέτε, εάν το επιτρέψουν οι συνθήκες. Φτάσαμε στο σημείο έτσι να ξεκινάμε πλέον όλες τις επιθυμίες μας. Και ο Δήμος της Ξάνθης. Θεωρώ ότι σε όλο αυτό το μεγάλο αγώνα που έχει γίνει από όλους τους πολίτες, τους δημότες, τους φορείς, θεωρώ ότι έχουμε φτάσει στο τέλος αυτής της μεγάλης προσπάθειας και δεν αξίζει να ρισκάρει κανένας τους σκόπους όλου αυτού του χρόνου που έχει περάσει. Υποψιάζομαι να φέρεστε στους εμβολιασμούς τώρα, έτσι, και στις... Ορίστε. Υποψιάζομαι να φέρεστε στο γεγονός ότι ξεκίνησε το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού, άρα τη θωράκιση, έτσι. Σίγουρα, έχουμε φτάσει κοντά στο 1,5 εκατομμύριο από ό,τι θυμάμαι. Κάποια στιγμή, ναι, θα επιτραπεί και η έξοδος. Θεωρώ ότι... των πολιορκημένων. Είναι ορατό το τέλος που έχουμε πει. Θεωρώ ότι μέλημα όλων πλέον είναι η επιστροφή στην κανονικότητα, η ενίσχυση των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών, γιατί η υγειονομική κρίση φέρνει και μεγάλη οικονομική κρίση. Οπότε το μέλημα όλων πρέπει να είναι και το βλέμμα όλων προς όλους αυτούς τους ανθρώπους, πώς θα ξανανοίξουν οι επιχειρήσεις, πώς θα θεμελιωθεί η βοήθεια πάνω σε αυτές τις επιχειρήσεις και δεν μιλάμε μόνο από αποφάσεις των Δήμων, Δημοτικών Συμβουλίων ή Περιφερειών. Αυτό πρέπει να θωρακιστεί κεντρικά και ουσιαστικά να καταλάβουν όλη τη βοήθεια και να την νιώσουν και από εκεί και πέρα να επιστρέψει η κανονικότητα και να ξεκινήσουμε ξανά. Αυτό περιμένουμε. Να αισθηθεί η κανονική ζωή των ανθρώπων, να επιστρέψουν τα χαμόγελα, οι καλημέρες, οι καλησπέρες, οι καληνύχτες, το γέλιο, το χαμόγελο, το πείραμα, οι αγκαλιές και τα φιλιά. Κύριε Φανουράκη, κρατάμε αυτό που είπατε, ότι έχουμε μπροστά μας μια ολόκληρη χρονιά, το 2021, και ο Δήμος της Ξάνθης θα είναι παρόν, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν, στις εκδηλώσεις τιμής για την συμπλήρωση των 200 ετών από την Επανάσταση της Ελευθερίας. Ο Δήμαρχος Ξάνθης ο ίδιος δήλωσε χθες και στην Οικονομική Επιτροπή ότι ο Δήμος Ξάνθης ετοιμάζει ουσιαστικά καταθέτει και πρόταση για τον εορτασμό των 200 χρόνων στην Επιτροπή Ελλάδα 2021. Ελλάδα 2021. Και αντίστοιχα θα πάει και στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης αυτή η χρηματοδότηση αν εγκριθεί. Οπότε και αυτό, όταν έρθει η ώρα και ο χρόνος, θα γίνουν και επίσημες ανακοινώσεις από τον ίδιο Δήμαρχο Ξάνθης, τον Μανώλη Τσόπελη. Και αυτό δείχνει ότι υπάρχει και ένας προγραμματισμός. Νομίζω αφορά αυτό το έργο υποδομής, δεν λέω παραπάνω, όταν θα είμαστε έτοιμοι. Αλλά έχω την αίσθηση ότι μιλάμε για έργο το οποίο θα αποτελέσει και έργο υποδομής, να το πω έτσι, γιατί ουσιαστικά θα είναι
μια αιστεία πολιτισμού για την πόλη. Το λέω πολύ πολύ γενικά. Όταν θα είναι έτοιμος ο Δήμος, θα γίνουν οι σχετικές ανακοινώσεις. Δεν προκαταλαμβάνω κάτι. Απλώς για να μπορέσουμε έτσι να δώσουμε μια εικόνα στους φίλους και στις φίλες που μας ακούν. Θα είναι κάτι δηλαδή που θα μείνει στην πόλη. Εάν όλα πάνε καλά. Έτσι ακριβώς. Πάνε καλά και θεωρώ ότι βαδίζουμε προς το τέλος όλης αυτής της μεγάλης προσπάθειας και σίγουρα τα χαμόγελα είναι το πρώτο πράγμα που θέλουμε να επιστρέψουν προς όλους τους κατοίκους και δημότες της πόλης μας. Αυτό θέλουμε όλοι, κύριε Φανουράκη. Άρα λοιπόν, από σήμερα το μεσημέρι θα έχουν την ευκαιρία όσοι συμπολίτες, και αυτό το κάνουμε με πολύ προσοχή, μετακινούμαστε στην καρδιά της πόλης, στην κεντρική πλατεία, να δούμε αυτό το μήνυμα το οποίο στέλνει με τη φωταγώγηση στο Δημαρχείο της Ξάνθης. Φωταγώγηση θα γίνει το βράδυ. Εντάξει. Σήμερα το βράδυ. Ναι, για να μπορεί να το δει κάποιος. Ναι, εντάξει. Από σήμερα λοιπόν θα δημοσιοποιηθούν τα μεγάλα πανό στο Δημαρχείο. Και ναι. Οπότε θα έχουμε την ευκαιρία λοιπόν και αυτό το μήνυμα να το εισπράξουμε όσοι κινούμαστε στην καρδιά της πόλης. Σας ευχαριστούμε, Αντιδήμαρχε. Καλά, μακάρι καλά, να πάνε όλα καλά και να τιμήσουμε χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά σε όλους. Τον ευχαριστούμε. Μακάρι να πάνε τα πράγματα καλά. Αυτή είναι η ελπίδα πια όλων. Είπαμε, είναι μια χρονιά η φετινή, κατά τη διάρκεια της οποίας καθημερινά ευχόμαστε. Κακό δεν είναι αυτό, ξέρετε. Αλλά δεν έχει τη δυναμική της πράξης. Όταν είσαι εγκλωβισμένος, περιορισμένος, να μην πω εγκλωβισμένος, όταν είσαι περιορισμένος, αντιλαμβανόμαστε ότι δύσκολα μπορείς να πράξεις. Κοιτάξτε τώρα, με αφορμή τον εορτασμό, αυστηροποιήθηκαν τα υγειονομικά πρωτόκολλα για τον τρόπο με τον οποίο θα γίνουν ακόμη και οι καταθέσεις στεφάνων.